Άρα, το υγλού είναι το ατομικό, το τραπέζι είναι το συλλογικό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ομάδες, είχαν ο καθένας το σπιτάκι του, τη φωλίτσα του, την προστασία του, αλλά ταυτόχρονα, όταν ήταν η ώρα να φάνε, υπερίψωναν δύο πλάκες, φτιάχνοντας ένα αυτοσχέδιο τραπέζι, χαμηλούσκο όπως το κάνουν στην Ανατολή, ένα χαμηλούσκο τραπέζι, και μαζευόντουσαν όλοι μαζί γύρω-γύρω για να έχουν μια συλλογική δραστηριότητα με έντονα τα στοιχεία της τελετουργίας. Όπως ακόμα το κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Ορισμένοι άνθρωποι τηρούν ακόμα την τελετουργία του φαγητού. Μαζευόμαστε όλοι μαζί για να νιώσουμε ότι μας ενώνουν ορισμένα πράγματα. Και παλιότερα αυτό ήταν ακόμα το νότερο, γιατί αυτό που έδωσε στους ανθρώπους ήταν και η κοινή προσπάθειά τους να παράξουν αυτό το οποίο έτρωγαν. Που η παραγωγή του είχε γίνει με συλλογικές δραστηριότητες, με κόπο, και όταν αυτό το πράγμα καταναλωνόταν μαζί, ήταν σαν να γιόρταζες το αποτέλεσμα της συλλογικής του συνύπαρξης με τους άλλους. Οπότε το τραπέζι είναι αυτό. Το τραπέζι όμως είναι η περιψωμένη γη. Το τραπέζι όμως ταυτόχρονα είναι και το κενό. Είναι μια συνέχεια, είναι διακοπή. Είναι πολλές φορές που μαζευόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι και εκεί βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, την ασυνεννοησία μεταξύ μας, τους ανταγωνισμούς, τις έρηδες, τα κενά. Οπότε ένα τραπέζι μπορεί να έχει και κενά. Ένα τραπέζι μπορεί να είναι και διάφανο. Η διαφάνεια είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ότι εκεί στο τραπέζι αφήνεις το μέσα και το έξω να ενωθούν. Βγάζεις πράγματα που άλλος δεν τα ξέρει γιατί είσαι αντιμέτωπος μέσα σε μια πρωτογενή ανάγκη. Άρα έχω δύο πρωτογενείς ανάγκες. Η μία πρωτογενής ανάγκη ήταν το καταφύγιο, η προστασία, το σπίτι, το ιγκλού. Η δεύτερη πρωτογενής ανάγκη είναι το τραπέζι, η τροφή, η περιψωμένη γη που ουσιαστικά είναι συλλογικό από αυτό. Επίσης το τραπέζι εξομοιώνει τους ανθρώπους και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ότι μπορεί να διαφέρουμε ταξικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, αλλά υπάρχει κάτι που μας ενώνει. Και αυτό το κάτι που μας ενώνει είναι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και ότι έχουμε ανάγκη να φάμε για να επιβιώσουμε και βρίσκουμε να τρώμε όλοι μαζί σαν δραστηριότητα ακριβώς για να υπενθυμίζουμε αυτό το πράγμα. Οπότε, εκτός από αυτό το τραπέζι, ο Μέρτς έχει κάνει μια σειρά, έχει μια αιμονή σε τραπέζια. Όπως έχει μια αιμονή σε γλου, έχει μια αιμονή σε τραπέζια. Πίσω από το τραπέζι τώρα, βλέπετε αυτά τα δεμάτια. Αυτά τα δεμάτια ήταν μια εικόνα που είχε καρφωθεί στο Μιλάνο της δεκαετίας του 50, μετά τον πόλεμο, υπήρχε τέτοια φτώχεια, όπως και στην Ελλάδα, μετά στα χρόνια του εμφυλίου, εκεί το 45-48, υπήρχε μια τέτοια έννοια και μια τέτοια φτώχεια, όπου κυκλοφορώντας κάποιος σε μια γκρεμισμένη μεγαλούπολη, και το Μιλάνο είχε βομβαρδιστεί ανηλαίως, γι' αυτό και δεν είναι τόσο ωραίο όσο η Φιωρεντία η Ρώμη που προστατεύονταν τις συνθήκες. Οπότε μέσα στα ερήπια, σε μια βομβαρδισμένη πόλη με τα μουσολινική που ζούσε την αλήθειά τη, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν παροπληστεί από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι μεγαλύτερη ηλικία πηγαίναν στα περίγωρα και μαζεύανε κλαδιά τα οποία τα κάνανε δεμάτια από σάνανα και λέει κάπου ο Μέρτς ότι αυτό που θυμάμαι από τα χρόνια μου στο Μιλάνο, στον πόλεμο, ήταν αυτό. Εκατοντάδες άνθρωποι, γέροι και γριές, με ένα δεμάτι που το κουβαλούσανε 20 χιλιόμετρα μακριά για να το φέρουν στο κέντρο της πόλης, να το πουλήσουν για όσο άξιζε μισή μερίδα φαγητό για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε συνθήκες εξαπλήρωσης. Αυτό λοιπόν είναι μια μνήμη. Είναι μια μνήμη. Και κάθε ένα κομμάτι, κάθε ένα δεμάτι από αυτά είναι ένα είδος μνήμης. Είναι δηλαδή σαν να βάζεις πίσω από αυτό έτσι, μια σειρά από δεμάτια, το κάθε ένα από αυτά σε παραπέμπει στον ανθρώπινο κόπο, στον ανθρώπινο μόδο, αλλά δεν είναι ο τρόπος που τα ζωγράφει ο Βαν Γκο, ο Ιταλιάνης. Και ο Βαν Γκο ζωγράφησε όλους αυτούς στον Κορινάζ και στον Όλινεν, τους ανθρακορίδους, τους πατατοφάγους που κουβαλούσαν τα δεμάτια. Και αισθανόταν ότι ο κόπος των ανθρώπων είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την τέχνη. Ο Μέρτς και η Άρτε Πόφερα δεν απεικονίζει τον άνθρωπο. Φέρνει το ίδιο το δωμάτιο. Μου φτιάχνει ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει το δωμάτιο. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει σαν ένα παροχημένο ρομαντικό φορκλοριστή. Που αντί να κοιτάξει το παρόν, πάει και
κοιτάει τώρα όπως ζούσαν οι γιαγιάδες του. Εκεί λοιπόν παίρνει το βίντεο, το οποίο είναι τεχνολογία. Ο Μέρτς δεν είναι αρνητικός απέναντι στην τεχνολογία. Χρησιμοποιεί, όπως και όλοι οι άλλοι υπόβερα, με τον ίδιο τρόπο στοιχεία που έχουν να κάνουν με το φυσικό υλικό και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Όπως και εμείς τα χρησιμοποιούμε. Και σου λέει ναι, δεν σημαίνει αυτό που θέλω, λέει ο Μέρτς για την υπόβερα, δεν είναι να γίνεις ένας κομπιτεράς και να χάσεις την επαφή με το οτιδήποτε. Είναι να πιάνεις το σίκο ή να πιάνεις το φρούτο και να νιώθεις τη μυρωδιά του, αλλά ταυτόχρονα να μπορείς να πληκτρολογήσεις και να είσαι μέσα. Το θέλω και αυτό, το θέλω και εκείνο. Αλλά δεν θέλω το ένα να λειτουργήσει εις βάρος του άλλου. Άρα φτιάχνω έργα στα οποία ενσωματώνω ταυτόχρονα φυσικά υλικά και τεχνολογικά υλικά σαν ένας μπρικολέρ ο οποίος αυτοσχεδιάζει με θαύματα της ίδιας της ζωής. Αυτό λοιπόν λειτουργεί μέσα από την κατασκευή. Και τι βλέπω εκεί, στο βίντεο μέσα. Βλέπω